αυτό το βίντεο θα φτιάξουμε υπέροχο σιμιγδαλένιο χαλβά. Πρώτα θα φτιάξω το σιρόπι. Θα χρειαστώ 2 φλιτζάνια ζάχαρη. Να σας πω ότι όλες οι μετρήσεις θα γίνουν με το ίδιο φλιτζάνι. Προσθέτω 4 φλιτζάνια νερό. Προσθέτω και ένα ξυλάκι κανέλας. Ανακατεύω και βράζω το σιρόπι για 5 λεπτά. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Το αφαιρώ από τη φωτιά. Σε μία μεγάλη κατσαρόλα προσθέτω ένα φλιτζάνι ηλιέλαιο. Βάζω το λάδι να ζεσταθεί. Προσθέτω ένα φλιτζάνι ψηλό σιμιγδάλι και ένα φλιτζάνι χοντρό σιμιγδάλι. Τώρα θα καβουρδίσω για 5 λεπτά περίπου το σιμιγδάλι μέσα στο λάδι. Προσθέτω μισό φλιτζάνι καβουρδισμένα καρύδια. Μισό φλιτζάνι σταφίδες. Το ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Μία κουταλιά της σούπας. Σκόνη κανέλας. Ανακατεύω. Αφαιρώ από το σιρόπι το ξυλάκι κανέλας και προσθέτω το σιρόπι μέσα. Κατέβω, προσέχω να μην καώ γιατί πιτσιλάει. Βράζω το σιμιγδάλι μέχρι να φουσκώσει. Έχει φουσκώσει το σιμιγδάλι μου, το ανακατεύω καλά και είναι έτοιμο. Μεταφέρω τον χαλβά σε κάποια φόρμα. Αφήνω τον χαλβά να κρυώσει τελείως και ξεφορμάρω. Πασπαλίζω από πάνω με κανέλα και σερβίρω. Εάν σας άρεσε αυτή η συνταγή, πατήστε like και γραφτείτε στο κανάλι μας. Γεια σας!